Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα έχουν οι συνταξιούχοι. Α, πολλά. Γιατί είναι... Πού να αρχίσω να τα λέω. Είναι... Και δεν είμαι και συνταξιούχος. Είναι χίλιο ταλαιπωρημένοι. Να, πραγματικά. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Λενακάκη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων. ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Πράγματι, οι συνταξιούχοι έχουν συσσωρευμένα προβλήματα. Τώρα εγώ θα σας τσιγκλίσω. Θέλετε, κύριε Λενακάκη. Όπως θέλετε. Αφού πήρατε τώρα κάτι χρήματα, κάτι. Επιστροφές πήρατε, κάτι αναδρομικά, κάτι δεν πήρατε. Πήραμε πάρα πολλά. Ωραία. Αν τι μιλάτε. Αν μου επιτρέπετε, ναι, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να πω ότι η κοινωνική ασφάλιση ήταν μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Όμως παράλληλα ήταν και ένα προϊόν μεγάλης και υπέρτατης κερδοφορίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό λοιπόν, πριν αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει η κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης όπως και η κατεδάφιση της υγείας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε εδώ, το διεκδικούμε. Ο συνταξιούχος πρέπει πέρα από όλα αυτά να διεκδικήσει ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δίκαιο για όλους. Αυτή την εισαγωγή θα κάνω. Και να πω ακόμα ότι για να έχουμε μια καλή εικόνα πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, πρόσφατα δημοσίευσε το σύστημα Ήλιος κάποια στατιστικά τι γίνεται με τις συντάξεις των συνταξιούχων. Τι γίνεται. Και είπε λοιπόν το εξής, ότι το 46% των συνταξιούχων στη χώρα μας από τα 2,5 εκατομμύρια αμείβονται με 5,65 καθαρά. 6,56 καθαρά. Πόσο, τι ποσοστό είπατε, κύριε Λενακάκη? Αυτό είναι το 46%. 46%. Επίσης, το 24% αμείβεται κάτω από 500 ευρώ. Αν προσθέσουμε τώρα τη συντάξη χειρίας και αναπηρίας και ένα μικρό ποσοστό, το οποίο αμείβεται πάνω από 1.000 ευρώ, θα λέγαμε έτσι οι πλούσιοι συνταξιούχοι. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Τώρα, εμείς αισθανόμαστε... Μια να απαντήσω στο ερώτημα σας τώρα. Το που καταλαβαίνετε ότι ήθελα να σας τσιγκλίσω, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εμείς αισθανόμαστε μεγάλη αγανάκτηση και οργή πραγματικά, διότι όλοι περιμέναμε κάτι καλύτερο από την πολιτεία για το 2024, για τις αυξήσεις μας, λαμβάνοντας υπόψη τη λαιλασία που έχουν υποστεί οι συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια. Θα περιμέναμε μια ανταπόκριση από την πολιτεία να λύσει βασικά προβλήματα των συνταξιούχων. Όμως αυτό δεν έγινε. Και να πούμε τώρα και για την αύξηση. Μας έδωσε μια αύξηση 3%, 3% που σε μια μέση σύνταξη αναλογεί 20 ευρώ, μεικτά. Πείτε μου εσείς πόσο συνταξιούχος θα λύσει τόσα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει με αυτή ακριβώς την αύξηση. Θα πούμε όμως ακόμα ότι 1.900.000 συνταξιούχοι περίπου δεν πήραν καμία αύξηση τώρα και πολλά χρόνια λόγω προσωπικής διαφοράς του απαράδεκτου νόμου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν, να προσθέσουμε ακόμα ότι έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια 14 μειώσεις στις συντάξεις μας. Να πούμε ακόμα ότι από το 2012 με το πρώτο μνημόνιο χάσαμε το 13ο μισθό, ο οποίος αναλογεί στους συνταξιούχους 4,4 δισεκατομμύρια ανά έτος, τώρα και τόσα χρόνια από το 2012. Να πούμε για τα αναδρομικά, τα οποία ήταν πολύ σοβαρά τα αναδρομικά. Δυστυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνώρισε μόνο το 11ο μήνο 2015-2016. Και προχθές είχαμε μια εξέλιξη. Όπως ξέρετε, το πρώτο Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κακώς κοπήκανε τα δώρα των συνταξιούχων. Μετά είχαμε το 2019 την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι νομίμως κοπήκανε οι συντάξεις και το αιτιολογικό ήταν ότι προέχει η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, η οικονομία της χώρας, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Αυτή ακριβώς ήταν η απάντηση. Με αυτό το αιτιολογικό, το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2020 έβαλε την ταφόπετρα στις διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Δηλαδή, μόνο που δεν σας είπε ότι προέχει για να πάρουμε και μαχητικά. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι βασιζόμενοι οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας στον νόμο Κατρούγκαλου, που απαγορεύει και τις αυξήσεις, απαγορεύει και τις διεκδικήσεις.
Και τις διεκδικήσεις. Ήταν πραγματικά ένας τρομερός νόμος που ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα τον καταργούσε όταν γίνει κυβέρνηση, όμως αντί να τον καταργήσει, τον θεσμοθέτησε ακόμα καλύτερα και τον καθιέρωσε. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ακόμα και τις επικουρικές συντάξεις. Που είναι ένα πολύ αύξηση. Μεγάλο κεφάλαιο, οι επικουρικές συντάξεις. Έχουν υποστεί μέχρι σήμερα 80% μειώσεις οι επικουρικές συντάξεις. Περίπου είναι στα 180 ευρώ μέσος όρος οι συντάξεις αυτές. Και τώρα κινδυνεύουν να τις χάσουμε και αυτές. Για ποιο λόγο? Με τον νόμο Χατζηδάκη που ιδιωτικοποίησε την επικουρική σύνταξη και δημιουργήθηκε το νέο ταμείο ΤΕΚΑ, το Ταμείο Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, πλέον από το 2023 όλοι οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε υποχρεωτικά να πάνε στο ιδιωτικοποιημένο επικουρικό ταμείο. ΤΕΚΑ. Αυτά τα χρήματα που πάνε στο ΤΕΚΑ τα χάνουμε εμείς από το δικό μας επικουρικό ταμείο, του ΙΚΑ, το παλιό ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση απαγορεύει στα επικουρικά ταμεία να δίνονται επιχορηγήσεις. Υπάρχει το μηδενικό έλλειμμα, άρα λοιπόν δεν υπάρχουν έσοδα, άρα λοιπόν οι συντάξεις οδηγούνται στην κατάργηση. Και την ίδια ώρα βεβαίως ήταν από τους συνταξιούχους να είναι ο πυλώνας της κοινωνίας ουσιαστικά στα χρόνια της κρίσης, για να μην λέμε και βλακίες μεταξύ μας, στα χρόνια της κρίσης την κοινωνία την κράτησαν οι συντάξεις. Όταν είχαμε την ανεργία στο Θεό, τους μισθούς της πείνας, πραγματικά της πείνας. Το έχω σημειώσει αυτό εδώ, ότι όλη και η πολιτεία σήμερα αγνοεί τον κοινωνικό ρόλο του συνταξιούχου. Εάν θα πάτε σε οποιοδήποτε σχολείο του Ηρακλείου απ' έξω, θα δείτε οι συνταξιούχοι είναι εκείνοι που περιμένουν να πάρουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά τους δουλεύουν μέχρι αργά με τα ωράρια που επικρατούν σήμερα στην αγορά. Ο συνταξιούχος είναι εκείνος ο οποίος ενισχύει οικονομικά τα παιδιά που δεν φτάνουν οι μισθοί τους και τα μεροκάματά τους. Έτσι. Αλλά ως επίσης βλέπουμε στην χώρα μας και πολλές νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι και 35 και παραπάνω και μένουν στο σπίτι των γονιών τους, πατρικό. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει διέξοδος. Άρα λοιπόν ο ρόλος του συνταξιούχου είναι πολύπλευρος, αλλά δεν αναγνωρίζεται λοιπόν από την πολιτεία. Πρόεδρε, ήθελα... και μέσα σε αυτό το τοπίο έχουμε και την ακρίβεια που πνίγει και τους συνταξιούχους. Θα ήθελα κύριε Σαββίδη να έρθω αμέσως να σας πω το εξής, ότι αυτές λοιπόν οι πενιχρές συντάξεις που έχουν οι Έλληνες συνταξιούχοι τσακίζονται καθημερινά με τεράστιες αυξήσεις, ανατιμήσεις που υπάρχουν σήμερα. Πείτε μου τώρα, μια και έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες, ποιος συνταξιούχος μπορεί να βάλει πετρέλαιο? Έτσι το 2024 που τα κέρδη είναι στα ύψη, η τεχνολογία στα ύψη, όλα στα ύψη, μόνο ο συνταξιούχος είναι αναγκασμένος να ζει κλεισμένος και πραγματικά να μην απολαμβάνει την τρίτη ηλικία. Θα ήθελα να πω όμως εδώ ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός ή δεν είναι εισαγόμενη που λέει ο Πρωθυπουργός μας. Με την ακρίβεια κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδοσκοπούν. Και βλέπουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι όμιλοι τροφίμων που είναι μέσα και τα σούπερ μάρκετ, τα κέρδη τους είναι πάνω από το 100%. Ως επίσης και τα ελληνικά δηληστήρια, τα πιο σημαντικά, τα κέρδη τους είναι στον ουρανό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι δεν μπορούμε εμείς, για να πούμε και κάτι άλλο, ότι η τιμή στο τρόφιμο που αγοράζουμε, το 1/4, είναι έμεσος φόρος. Το 65% της τιμής των καυσίμων είναι έμεσος φόρος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα και το κράτος κερδοσκοπεί. Σωστό. Άρα λοιπόν η ακρίβεια πολλαπλώς εξυπηρετεί πάρα πολλούς. Εμείς ζητάμε την προστασία των συντάξεών μας, είτε είναι κύριες είτε επικουρικές, και κατοχήρωση πραγματικά. Και θα έλεγα ότι έχουμε ζητήσει πολλές φορές ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης να καταργηθεί για τους συνταξιούχους και ειδικά για τους χαμηλόμισθους. Όσο επίσης και ο φόρος, ειδικός φόρος καυσίμων. Το ίδιο, για να μπορεί ο φτωχός συνταξιούχος ή ο χαμηλός συνταξιούχος να μπορεί να βάλει και αυτός να έχει θέρμανση. Αυτά τα ζητάμε από την πολιτεία
Οι συνταξιούχοι μαζί με άλλα συνταξιουχικά σωματεία που συνεργαζόμαστε, είμαστε μπροστά, είμαστε κοντά στους αγώνες. Mm-hmm. Και το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε μία σύσκεψη, Παγκρίτια, όλα τα σωματεία για να μπορούμε να καθορίσουμε και τη στάση μας για τον επόμενο χρόνο, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που πήραμε το 2024. Να πω όμως, αν μου επιστρέψετε, γιατί πρέπει να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι δυστυχώς αμήλικτος. Αδυσόπιτος. Αλλά πάντως, μην έχετε παράπονο, κύριε Λινακάκη, πήρατε περίπου 20 ευρώ αύξηση. Εγώ είχα 12 ευρώ προσωπική διαφορά και δεν πήρα καμία αύξηση. Ωραία. Οι άλλοι που πήρανε 20 ευρώ, 1 κιλό και 200 γραμμάρια φέτα. Έτσι μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Για να δώσω και στο φίλο μου τον Μπάμπη εδώ που λέει ότι βγάζω τα κομπιουτερά. Πάντως, αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα μόνο. Και να κλείσουμε όμως με αυτό. Ναι, μία κουβέντα να πω. Ότι είμαστε αισιόδοξοι οι συνταξιούχοι αγωνιστικά. Και το αποδείξαμε στους τελευταίους μήνες του 2023 με παγκρίτιες συγκεντρώσεις αλλά και με πανελλήνιες συγκεντρώσεις. Μόνο στην είμαστε που εδώ, δεν είστε. Θα είμαστε στο δρόμο, αγώνες. Θα διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί ακριβώς μας τα έχουν αφαιρέσει και μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους θα είμαστε κοντά και θα στηρίξουμε και τους αγώνες στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις.